Υπάρχουν 15 σπίτια καημένα συν αποθήκες. Τις αποθήκες δεν τις γνωρίζω ακόμη. Συν τις άλλες, χθες που άνοιξε ο δρόμος από το Νεοχώρι, πήρα τηλέφωνο τον κύριο ταξίαρχο, παπά Κωνσταντίνο από την Τρίπολη, να μου στείλει ένα πυροσβεστικό, να σβήσω αυτά που γεγόνσονται. Ρώτησε τον υπεύθυνο της πυροσβεστικής, αρνήθηκε να στείλει και ο κύριος ταξίαρχος μου είπε αν υπάρχει πολιτικό μέσο. Με τι δικαιολογία αρνήθηκαν να στείλουν, σας είπαν, σας εξήγησαν? Αυτό δεν το γνωρίζω. Απλώς ο άνθρωπος λόγω γνωριμίας, αν υπάρχει πολιτικό μέσο, να μας στείλει πυροσβεστικό να σβήσουμε τα καημένα. Και σύν της άλλης, χθες το βράδυ, 2 με 3 ώρα περίπου, και εγώ ήταν ένα σπίτι στο πέρα χωρίο, στο Καταλόνι, της κυρία Ντόπης, ζητήσαμε από την πυροσβεστική του πύργου να μας στείλει αυτοκίνητο. Η απάντηση ήταν θα ενημερώσουμε. Κάνω δεύτερο τηλέφωνο στο τμήμα τροπέων να ενημερώσω την πυροσβεστική και όταν ξαναρώτησα το τμήμα μου λέει παίρνω τηλέφωνο και δεν το σηκώνει κανένας. Πέρασε πυροσβεστικό από το χωρίο μέσα, του είπα να ρίξει νερό σε ένα άλλο χτίριο που καιγόταν και μου αρνήθηκε και μου λέει δεν έχω εντολή να ρίξω στη χώρα. Αυτό είναι το σύστημα της πυροσβεστικής. Από πού θα ζητήσουμε βοήθεια, πείτε μου. Όταν η πυροσβεστική αρνείται.